Σε ένα μοναδικό εορταστικό σκηνικό υποδέχτηκε ο Δήμος Αμαρουσίου μικρούς και μεγάλους και η αντίστροφη μέτρηση για να ανάψουν τα φώτα στο λαμπερό χριστουγεννιάτικο δέντρο κατά μεσής της πλατείας του ηλεκτρικού σταθμού αρχίζει. 4, 3, 2, 1. Το σύνθημα έναρξης των εορταστικών εκδηλώσεων έδωσε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, κ. Γιώργος Πατούλης, μεταφέροντας παράλληλα ένα μήνυμα αισιοδοξίας στους συνδημότες του. Σε μια εποχή που δοκιμάζονται οι αντοχές του κόσμου, στο Δήμα Μαρουσίου θέλουμε να περάσουμε καλά τις Άγιες Μέρες. Για τα παιδιά μας που το έχουμε υποχρέωση όλοι, αλλά και για όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, αγάπη, υγεία, σε όλα τα παιδιά επιτέλους να αρχίσουν να χαμογελούν, σε κάθε μοναχικό άνθρωπο και ο Δήμος Αμαρουσίου σε ένα επίπεδο αλληλεγγύης θα είναι κοντά σε όσους μπορούν και όσοι έχουν την ανάγκη μας. Το πιο θερμό χειροκρότημα όλων κέρδισε η εμφάνιση του αμαρουσιώτη τραγουδιστή Γιώργου Τσαλίκη, ο οποίος ξεσήκωσε το συγκεντρωμένο πλήθος τραγουδώντας τις επιτυχίες του. Περαστικά μου και δίνω στην υγειά μου, σε έχω διαγράψει και είμαι καλά. Οι επισκέπτες κάθε ηλικίας, ξεχνώντας έστω για λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας και φορώντας το πιο λαμπρό τους χαμόγελο, χόρεψαν και απόλαυσαν το πλούσιο πρόγραμμα, με τον Γιώργο Τσαλίκη να ευχαριστεί τον Δήμο για αυτή τη διοργάνωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, κάνουν καταπληκτική δουλειά. Το Σπύρο τον Πιτσινέλη κάνανε ένα πολύ ωραίο χώρο για τα παιδιά, να έρθει όλος ο κόσμος εδώ στο Μαρούσι, να χαρεί, να περάσουν τα παιδιά όμορφα. Πάνω απ' όλα τα παιδιά μας. Γιορτές είναι τα παιδιά. Ο Δήμος Αμαρουσίου για μία ακόμη χρονιά έχει δημιουργήσει έναν παράδεισο για μικρούς και μεγάλους. Ένα ολόκληρο χωριό του Αϊβασίλη με παγοδρόμιο, παιδότοπο, καρουζέλ, δημιουργικά παιχνίδια, ζωγραφική, ταχυδακτυλουργούς και άλλες καθημερινές εκδηλώσεις και ο κόσμος δείχνει να ανταποκρίνεται με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό στο εορταστικό αυτό κάλεσμα. Πάρα πολύ ωραία και το χρειάζεται ο κόσμος γιατί έχει αγανακτήσει με αυτά που τραβάμε. Καλά να είμαστε, χρόνια μας πολλά. Ωραίες εκδηλώσεις διοργανώνει και είναι έτσι λίγο χαρούμενο κλίμα για τα παιδιά πιο πολύ. Χρόνια πολλά!